Αφήνουμε την Ουκρανία, πάμε σε αυτή την πολύ θα έλεγα ενηγματική περίπτωση που έχουμε με έναν Αμερικανό στρατιώτη ο οποίος πέρασε τη διαχωριστική γραμμή στην εμπόλεμη ζώνη μεταξύ Νότιας και Βόρειας Κορέας δηλαδή πέρασε στη Βόρεια Κορέα πρόκειται για ένα στρατιώτη τον Travis Κίνγκ ο οποίος κατατάχθηκε το 2021 και ο οποίος είχε κτίσει ποινή φυλάκισης δύο μηνών για πειθαρχικά παραπτώματα στη Νότια Κορέα. Ο στρατιώτης, ο εικονιζόμενος ήταν να μεταφερθεί για πειθαρχικούς λόγους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο διέφυγε από το αεροδρόμιο και Ξέφυγε. αναμίχθηκε με κάποιο γκρουπ το οποίο έκανε μια περιήγηση στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ Νοτιού και Βόρεια Κορέα και με κάποιο τρόπο πέρασε χωρί φυσικά εξουσιοδότηση από τον Αμερικανικό στρατό τα σύνορα και πέρασε στη Βόρεια Κορέα. Δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμή ούτε ο Αμερικανικό στρατό στην τύχη του, έχει συλληφθεί. Η Βόρεια Κορέα δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο. Παραμένει φυσικά ένιγμα γιατί πέρασε στη Βόρεια Κορέα. Ήταν προσωπικοί λόγοι, επειδή ίσω αντιμετώπιζε πειθαρχικά δικήματα, συμβαίνει κάτι άλλο. Το σίγουρο είναι υπάρχουν ανησυχίε ότι η Βόρεια Κορέα θα εκμεταλλευτεί ε, την παρουσία ή τη σύλληψη αυτού του Αμερικανού στρατιώτη για λόγου προπαγανδιστικού. Εκτό των άλλων, βέβαια, ε, επιτείνει την ένταση στη σχέση του Άσεκτον των Πιον Γιάνγκ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική του παρουσία τον τελευταίο καιρό στην Νότια Κορέα. Η δε Βόρεια Κορέα, χθε αμέσω μετά την είδηση αυτή προέβησε σε νέα εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων προς τα ύδατα της Ιαπωνίας. Δηλαδή έχουμε μια κλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Ανατολικής Ασίας με τη Βόρεια Κορέα στην ουσία να προβαίνει σε επίδειξη δύναμη εμπλέκοντας πλέον και την Ιαπωνία που θυμίζω με αφορμή την προηγούμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι έχει αρχίσει μια συζήτηση στην Ιαπωνία ακόμα και για ένταξη της στον ΝΑΤΟ. Φαντάζει ακόμα μακρινή, αλλά έχει ξεκινήσει μια τέτοιου είδου συζήτηση. Μάλιστα. Λοιπόν, Μωησή, ευχαριστούμε θερμά. Θα τα πούμε πάλι αύριο στην τελευταία εργάσιμη αυτή τη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.